Στροφή προς το κόκκινο και το πράσινο προβλέπουν οι δημοσκόποι για τη Δανία. Οι πολίτες της σκανδιναβικής χώρας προσέρχονται στις κάλπες στις 5 Ιουνίου και σύμφωνα με τα Γκάλοπ θα αναδείξουν πρώτη δύναμη τους σοσιαλδημοκράτες και πλέον κρίσιμο ζήτημα για αυτούς στην κλιματική αλλαγή. Θα δούμε μια κόκκινη Δανία, την πιο κόκκινη Δανία που έχουμε δει από το 1971, σχεδόν 50 χρόνια τώρα. Η μετανάστευση όμως θα παραμείνει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα και η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να βρει την ισορροπία σε όλο το πολιτικό φάσμα. Αυτό σημαίνει πως θα δούμε μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών να συνεργάζεται με την αριστερά για το κλίμα και ζητήματα όπως το κράτος πρόνοιας και θα συνεργαστούν με τη δεξιά για τη μετανάστευση. Άρα θα διατηρηθεί η αυστηρή νομοθεσία για τη μετανάστευση και θα δούμε επίσης περισσότερες δαπάνες για την κλιματική αλλαγή και την πρόνοια. Οι ευρωεκλογές συνέπεσαν με την προεκλογική εκστρατεία για τις εθνικές κάλπες. Νικητής της Ευρωκάλπης αναδείχθηκε ο νυν πρωθυπουργός Lars Løkke Rasmussen. Οι αναλυτές όμως βλέπουν για τις βουλευτικές εκλογές μια σαφή στροφή των ψηφοφόρων προς τα αριστερά και πιθανότερη επόμενη πρωθυπουργό την πρώην Υπουργό Εργασίας και Δικαιοσύνης Mette Frederiksen. Η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή είναι τα ζητήματα που κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Δανία θα βιώσει πολιτική αλλαγή και στροφή προς την αριστερά. Το πιθανότερο είναι να δούμε πρωθυπουργό της χώρας τη Mette Frederiksen των Σοσιαλδημοκρατών. Θα είναι η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Δανίας.